Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντα το να ακούω τον κύριο Πλοίο, γιατί συνήθως μου δημιουργούνται και εμένα θέσεις, αντιθέσεις και συνθέσεις. Άκουσα πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την μεταφορά του ειδικού, ότι όταν θέλω να πετάξω ένα αεροπλάνο θα εμπιστευτώ τον πιλότο, όταν θέλω να χειρουργηθώ θα πάω στον γιατρό. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σωστή άποψη, προφανώς. Συμπληρωματικά, θα πάω ένα βήμα πίσω, λέγοντας ότι εάν όλοι οι χειρούργοι αποτύγχαναν να ξεγεννήσουν, μήπως θα γυρίζαμε πίσω στη μαμή. Με την έννοια ότι μήπως τελικά θεωρούμε δεδομένο ότι ο δημοσιογράφος είναι εξορισμού ειδικός, άρα εξορισμού κατέχει την αλήθεια, και μόνο από αυτόν περιμένουμε να τη μάθουμε. Η τοποθέτησή μου στη σημερινή κουβέντα, είμαι σίγουρος ότι και με τον κύριο Πλοίο έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θα επιμείνει στην έννοια του γραμματισμού. Όπως είπε και ο Μακλούαν, το μέσο είναι το μήνυμα. Δηλαδή, ανάλογα με το ποιο μέσο χρησιμοποιούμε, το κάθε μέσο παράγει ή στρεβλώνει, αν θέλετε, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά και η προσέγγιση, το μήνυμα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μπορεί να γνωρίζω πολύ καλά πώς να χρησιμοποιήσω, για παράδειγμα, το Facebook ή το Twitter, όμως η ρητορική που χρησιμοποιούμε στο Facebook και η ρητορική που χρησιμοποιούμε στο Twitter διαφέρει. Ο γραμματισμός, επομένως, έχει να κάνει όχι στο πώς χρησιμοποιείται το μέσο, αλλά στο πώς παράγεται ένα μήνυμα μέσα από ένα μέσο. Είτε αυτό είναι blog, είτε είναι Facebook, είτε είναι Twitter. Προφανώς χρειάζεται και η εκπαίδευση στα νέα μέσα. Δεν υπάρχει κάποια αντιδιαστολή σε αυτές τις προσεγγίσεις. Είναι συμπληρωματικές, δεν είναι αντιθετικές. Υποσχέθηκα ότι και στον κύριο Μπόκολο ότι θα μιλήσουμε σήμερα για τις στρεβλώσεις, για στρεβλώσεις και προκαταλήψεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο τον πολιτικό λόγο, όσο και τον ευρύτερα δημόσιο λόγο. Οι στρεβλώσεις και οι προκαταλήψεις είναι σε τρία επίπεδα. Σε ατομικό γνωσιακό επίπεδο, όλοι έχουμε εγγενείς μεροληψίες και στρεβλώσεις. Δεύτερον, είναι παράγωγο του μηχανισμού παραγωγής ειδήσεων, της επίσημης δημοσιογραφίας, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, με την έννοια των πυλωρών, των gatekeepers, με την έννοια του ελέγχου αν κάποιες εφημερίδες έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογική χρειά ή γραμμή ή όχι. Και τέλος, οι στρεβλώσεις και μεροληψίες ως στρατηγική πολιτική, δηλαδή επίτηδες, αν θέλετε, επί τούτου χρησιμοποιώ τη στρέβλωση του μηνύματος, προφανώς για προπαγανδιστικούς λόγους. Ένα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο μας αναλύει πάντοτε, με μεγάλη επιτυχία τουλάχιστον μέχρι τώρα, την εμφάνιση μεροληψιών, είναι η θεωρία απόδοσης αιτιότητας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος καταλαβαίνει και κατασκευάζει τον κοινωνικό του κόσμο. Πάντοτε, όταν κάτι συμβαίνει, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ρωτήσουμε γιατί συνέβη κάτι. Γιατί μου μίλησε έτσι ο φίλος μου, γιατί με χώρισε η κοπέλα μου, γιατί μου μίλησαν έτσι στη δουλειά, γιατί δεν παίρνω προαγωγή, γιατί. Όλη αυτή η διαδικασία κινητοποιεί μια απόδοση αιτιότητας, γιατί ρωτώντας διαρκώς το γιατί, ουσιαστικά απαντάμε και στο τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν κατασκευάζουμε και το ίδιο το φαινόμενο. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Η πρώτη σχολή είναι η κλασική, αν θέλετε, σχολή, όπου θεωρεί ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό του περίγυρο με μια συστηματική διαδικασία. Ότι παρατηρούμε, πρώτος ο Χάιντερ το 1958 θεώρησε και ονόμασε τον άνθρωπο ως αφελή επιστήμονα ή αφελή ψυχολόγο, γιατί θεώρησε ότι όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες με ένα συστηματικό τρόπο προσπαθούμε να τις επεξεργαστούμε, να τις κατανοήσουμε και τέλος να βγάλουμε ένα πόρισμα. Πιο σύγχρονες προσεγγίσεις μιλούν για τον γνωσιακό τσιγκούνι. Θεωρούν ότι μέσω της ευρετικής, η οποία είναι μια γνωσιακή διαδικασία της αυτοματοποιημένης σκέψης, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να πέσουμε, αν θέλετε, θύματα στερεοτύπων, θύματα μεροληψιών και ούτω καθεξής. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο κόσμος μας και κυρίως τα νέα μέσα γίνεται όλο και πιο γρήγορος. Οι πληροφορίες, όπως είπε και ο κύριος Πλοίος, είναι ακόμα μεγαλύτερες και διαρκώς μεγαλύτερες και διαρκώς εντονότερες. Επομένως, εγκεφαλικά πρέπει να επεξεργαστούμε ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος, έτσι ώστε να προβούμε στην κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας. Άρα, τι γίνεται? Όταν δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε την πληροφορία, καταφεύγουμε στην ευρετική. Καταφεύγουμε συστηματοποιημένη, πάρα πολύ γρήγορη γνώση. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα, πάρα πολλές μεροληψίες και πάρα πολλές στρεβλώσεις. Θα ξεκινήσω και μετά μπορούμε να συζητήσουμε όσο χρόνο έχουμε με τις τέσσερις πάρα πολύ σημαντικές μεροληψίες, οι οποίες είναι εγγενείς. Δηλαδή, υπάρχουν σε όλους
μέσα μας εξορισμού. Μιλώντας για γραμματισμό στα μέσα, είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία. Γνωρίζοντας τις μεροληψίες, δεν είναι απλά η καταδείξή τους, ότι αυτό είναι μεροληψία ή αυτό είναι στρέβλωση, αλλά ουσιαστικά είναι η αυτοαφύπνιση. Γνωρίζουμε ότι και εμείς μπορεί να παράγουμε μήνυμα το οποίο μπορεί να είναι στρεβλό, ότι και εμείς μπορούμε να παράγουμε μήνυμα το οποίο ενδεχομένως να είναι παράγω μεροληψίας. Το πρώτο είναι, με συγχωρείτε, το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης, το οποίο αναφέρεται στην τάση των ατόμων να υποτιμούν την επίδραση εξωτερικών παραγόντων και παράλληλα να υπερεκτιμούν το ρόλο των εσωτερικών κατά την ερμηνεία μιας συμπεριφοράς. Γιατί μου μίλησε έτσι? Όχι γιατί ενδεχομένως μπορεί να ήταν κουρασμένος ή κουρασμένη, που είναι μια απόδοση εξωτερικούς παράγοντες, αλλά γιατί είναι στριφνός. Δηλαδή αποδίδω αιτιότητα σε πολύ εσωτερικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Γιατί γράφει έτσι? Όχι γιατί ενδεχομένως μπορεί έτσι να σκέφτεται ή μπορεί να είναι έτσι το περιβάλλον, αλλά γιατί είναι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει μια κομματική ταυτότητα. Όλες αυτές οι μεροληψίες, που αναλαμβάνω, είναι αυτοματοποιημένες. Είναι η έννοια της ευρετικής. Η μεροληψία δρόντα παρατηρητή. Όταν τα άτομα σε περίπτωση αποτυχίας κρίνουν τις ίδιες τις πράξεις τους, τείνουν να αποδίδουν αιτιότητα περισσότερο σε εξωτερικά αίτια παρά σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Απέτυχα, για παράδειγμα, σε ένα διαγώνισμα, σε μια εξέταση, αν θέλετε. Αυτό δεν έγινε γιατί εγώ δεν πήγα προετοιμασμένος, έγινε γιατί ο καθηγητής, για παράδειγμα, είναι αυστηρός, είναι κακός και θέλει να μας κόψει όλους. Δεν πήρα τη δουλειά, όχι γιατί δεν έχω τα απαραίτητα προσόντα, αλλά γιατί ο άλλος είχε γνωριμίες ή ήταν μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και οι όμορφες γυναίκες μας παίρνουν πάντα τις δουλειές. Δημιουργούνται λοιπόν και στερεοτυπικές απεικονίσεις. Η αυτοεξυπηρετική μεροληψία είναι η τρεις από τις τέσσερις. Που είναι η τάση να περιγράφει την τάση λοιπόν του ατόμου να είναι ευνοϊκός απέναντι στον εαυτό του, αποδίδοντας την επιτυχία ενός εγχειρήματος σε ατομικά του προσόντα, ενώ την αποτυχία σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εάν όντως πάρω τη δουλειά, είμαι εξαιρετικά ικανός. Αποδίδω λοιπόν αιτιότητα στα προσωπικά μου, στα ατομικά μου χαρακτηριστικά και στην ικανότητά μου. Εάν τελικά δεν πάρω τη δουλειά, μπορώ να πω ότι είναι σε εξωτερικούς παράγοντες, ότι φταίνε όλοι οι άλλοι πλην εμού. Είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε πολύ συχνά. Και τέλος, η ομαδοεξυπηρετική μεροληψία. Η ομαδοεξυπηρετική μεροληψία, εάν και στην κοινωνική ψυχολογία είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό, ξεκινάει από τον Σάμνερ Αρθέλ το 1906, όπου είναι η τάση του ατόμου να είναι εξαιρετικά ευνοϊκός στην ομάδα που θεωρεί ο ίδιος ότι ανήκει, στην έσω ομάδα, κατασκευάζοντας μια ετερότητα, μια έξω ομάδα και παράλληλα δαιμονοποιώντας αυτή την ετερότητα. Όταν λοιπόν λέμε ότι αυτή είναι με αρνητικά χαρακτηριστικά και ούτω καθεξής, στερεοτυπικά ως επιτοπλίστων, ουσιαστικά συγκροτούμε και τη δική μας ταυτότητα. Αυτό στον δημόσιο λόγο, είτε στον πολιτικό λόγο κυρίως, είναι πάρα πολύ εμφανές. Εμείς οι Έλληνες σε αντιδιαστολή με τους κακούς Γερμανούς, οι κακοί Άγγλοι που φύγανε από την Ευρώπη σε σχέση με τους καλούς Ευρωπαίους που θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη. Δημιουργούνται λοιπόν συλλογικές ταυτότητες, οι οποίες δεν χρειάζεται να είναι, η εμφάνισή τους δεν είναι μόνο η κυρίαρχη, αλλά όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και οι ταυτότητες μπορούν να ανήκουν σε πολλές ομάδες ταυτόχρονα. Μπορεί η κυρίαρχη μου ταυτότητα να είναι ότι είμαι άνδρας, παράλληλα όμως ότι είμαι Ολυμπιακός, παράλληλα ότι δεν μου αρέσει το ουίσκι και ούτω καθεξής, και έτσι να κρίνω και το κοινωνικό περιβάλλον γύρω-γύρω. Ερευνητικά σήμερα, λοιπόν, πέρα από ένα θεωρητικό κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεροληψίες και τις τρευλώσεις, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, θα δούμε λίγο την έννοια των fake news, των ψευδών ειδήσεων. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Ο μεγάλος κίνδυνος ποιος είναι? Ο μεγάλος κίνδυνος είναι πάντοτε όταν προσεγγίζουμε ένα φαινόμενο, ουσιαστικά να ξεχνάμε τα υπόλοιπα. Όταν εστιάζουμε κάπου την προσοχή μας, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Όταν λοιπόν η όλη συζήτηση γίνεται για τα fake news, και εκεί είναι η έννοια της εκπαίδευσης στα μέσα, ξεχνάμε τον γραμματισμό στα μέσα. Δηλαδή ότι πρέπει να κοιτάξουμε πίσω από τις γραμμές και να δούμε, αν εστιαστούμε όλοι στα fake news, τι παραλείπεται? Παραλείπονται τα ουσιαστικά παραγωγικά αίτια ενός φαινομένου. Όλοι επικεντρωνόμαστε στο πώς θα αποφύγουμε τα fake news, ότι το Facebook θα βάλει bots, ότι η Google και το Twitter μπαίνουν σε μια διαδικασία, αν θέλετε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, λογοκρισίας ή ελέγχου της αξιοπιστίας του μηνύματος, ακόμα καλύτερα, αλλά παράλληλα ξεχνάμε ότι αυτά τα φαινόμενα που περιγράφονται έχουν κάποια παραγωγικά αίτια. Δεν ρωτάμε λοιπόν γιατί συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Ρωτάμε πώς αυτά τα φαινόμενα θα τα κάνουμε έτσι ώστε να μην είναι ψευδείς ειδήσεις. Γιατί λοιπόν οι ψευδείς ειδήσεις είναι τόσο δημοφιλείς? Γιατί όλοι ασχολούμαστε με αυτό? Γιατί ουσιαστικά ξεκινάει από τη μεροληψία επιβεβαίωσης, η οποία περιγράφει το πώς τα άτομα αναζητούν τη διατήρηση των πεπιθήσεών τους.
διαβάζουμε τα ενημερωτικά site τα οποία θέλουμε να διαβάσουμε, ακούμε τις απόψεις που θέλουμε να διαβάσουμε. Γενικότερα συναναστρεφόμαστε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά στις δικές μας ιδεολογικές απόψεις, έτσι ώστε να αποφεύγουμε τη σύγκρουση. Αυτό λοιπόν εμφανίζεται σε τρία επίπεδα. Στην επιλεκτική έκθεση, θα ανοίξω το Facebook τους φίλους μου ή τα blogs τα οποία διαβάζω, τα οποία θεωρώ ότι είναι κοντά σε μένα. Τη μεροληπτική ανάλυση της πληροφορίας, έστω και αν εκτεθώ σε ένα κατά τύχη αντιθετικό μήνυμα, ο τρόπος με τον οποίο θα το επεξεργαστώ θα είναι πάλι πολύ κοντά στη δική μου άποψη, έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτό που στην κοινωνική ψυχολογία λέγεται η γνωστική ασυμφωνία. Και τρίτον, στην επιλεκτική μνήμη. Έστω ότι άκουσα κάτι διαφορετικό, το ξεχνάω και προφανώς θυμάμαι περισσότερο τα επιχειρήματα εκείνα τα οποία υπογραμμίζουν τη δική μου πεποίθηση. Η εκλογική νίκη λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον Brexit, ως μη αναμενόμενα συμβάντα, γιατί συνήθως η απόδοση αιτιότητας έχει να, όταν πιανόμαστε λίγο εξαπίνης, όταν γίνεται κάτι μη αναμενόμενο. Για παράδειγμα, ξυπνάω το πρωί, βάζω μπρος τη μηχανή μου, δεν με ενδιαφέρει εάν γιατί πήρε μπρος, όταν δεν θα πάρει μπρος, θα αναρωτηθώ γιατί δεν πήρε μπρος η μηχανή. Έτσι λοιπόν, συνήθως όλη αυτή η κατασκευή έχει να κάνει με την έννοια του μη αναμενόμενου ή αρνητικού συμβάντος. Πυροδότησαν λοιπόν ρητορικές κατασκευές απόδοση αιτιότητας. Τα άτομα διαρκώς αναλύουν και συζητούν τότε γιατί συμβαίνει κάτι και έτσι ουσιαστικά συγκροτούν το τι συνέβη, κυρίως όταν πρόκειται για μη αναμενόμενα αρνητικά συμβάντα. Και η διαδικασία αυτή, βάσει Χάιντερ, ενεργοποιείται από δύο βασικές παραδοχές. Έχουμε δύο βασικές ανάγκες ως άτομα. Πρώτον, να κατασκευάσουμε μια συνεκτική ερμηνεία του κοινωνικού περιβάλλοντος και δεύτερον, να αποκτήσουμε έλεγχο στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Ως επικοινωνιακό φαινόμενο, οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούνται από πεποιθήσεις αναφορικά με το ρόλο των μέσων. Ποιος είναι ο ρόλος των μέσων, είτε των νέων μέσων, είτε των παραδοσιακών μέσων σε όλη αυτή τη διαδικασία, την ισχύ των μέσων. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο τελικά τα μέσα είναι πανίσχυρα ή δεν είναι πανίσχυρα. Υπήρχαν διάφορους κύκλους επαναδιαπραγμάτευσης με την ισχύ τους και ούτω καθεξής, κατά πόσο τελικά μπορούν να μας αλλάξουν τις πεποιθήσεις και τη σχέση μεταξύ των μέσων, της κοινωνίας και της πολιτικής. Προφανώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκόλυναν τη διάχυση των ειδήσεων ή ειδήσεων σε εισαγωγικά σε γρήγορους και συχνά ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Το 2016, 6 στους 10 πολίτες των ΗΠΑ εμπιστεύτηκαν την ενημέρωσή τους μέσω Facebook, Twitter και του Reddit. Και το τι εν τέλει αποτελεί πραγματική είδηση δεν ήταν πάντοτε προφανές. Τους τελευταίους 3 μήνες της εκλογής Τραμπ, οι ψευδείς ειδήσεις στο Facebook είχαν μεγαλύτερη διάχυση και αποδοχή από ό,τι οι πραγματικές ειδήσεις. Μία άλλη έρευνα δείχνει τα top news sites είναι οι 640 έγκυρες, αν θέλετε, εφημερίδες ή πηγές ενημέρωσης στην Αμερική, σε σχέση με 64, σε αντίθεση λίγο με 64 blogs, τα οποία επίτηδες διείσπηραν fake news, ψευδείς ειδήσεις. Βλέπετε ότι στα top news sites υπάρχει το direct browsing, δηλαδή κάποιος πήγε απευθείας στο site μιας εφημερίδας να διαβάσει κάτι. Παράλληλα, στα fake news, ως επιτοπλίστων, στο πάνω είμαι στα 5, εντάξει, ως επιτοπλίστων, η διάχυση των ψευδών ειδήσεων γίνεται μέσω των social media και όχι μέσω του απευθείας browsing στις ιστοσελίδες. Η εκλογή του Τραμπ αποκάλυψε 3 δομικές παθογένειες στο μηδιακό σύστημα των ΗΠΑ. Πρώτον, τη βαθιά εμπορευματοποίηση των μέσων, την ανάδειξη του Facebook ως μέσο διάχυσης ψευδών ειδήσεων και την κρίση της έντυπης δημοσιογραφίας. Η κρίση γενικότερα της έντυπης δημοσιογραφίας και του ρόλου, αν θέλετε, του δημοσιογράφου γενικότερα περνάει μια κριτική, για να μην πω μια κρίση, όπου συχνά κατηγορήθηκαν εφημερίδες στην Αμερική ότι έπαιρναν πάρα πολύ άμεσα θέση υπέρ ή κατά του Τραμπ. Βλέπετε και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Washington Post, που λέει ότι ποτέ δεν έχουμε δει κάποιον κάτοχο, κάποιον ένικο, αν θέλετε, στο Οβάλ Γραφείο, ο οποίος να είναι αλλεργικός στην αλήθεια. Δεν έχουμε δει ποτέ έναν τέτοιο εχθρό της ειλικρίνειας. Το οποίο τελικά φέρνει μια σκέψη το κατά πόσο ένας δημοσιογράφος μπορεί, θα πρέπει, είναι ένα μεγάλο debate, μια μεγάλη συζήτηση να εκφέρει τέτοιο είδους άποψη. Το συζητάμε. Οι ψευδείς ειδήσεις ως στρατηγική πολιτική επιλογή επικεντρώθηκαν και επικεντρώνονται συνήθως σε 3 βασικούς άξονες. Πρώτον, στην υποστήριξη των πολιτικών επιλογών, δηλαδή προεκλογικά ο Τραμπ είχε υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αργότερα μέσω ψευδών ειδήσεων θεώρησε ότι θα γίνει. Ο χρόνος με πιέζει
θρησκευτικά, οπότε δεν θα μπω και στη διαδικασία να τα αναλύσω. Είναι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Ενάντια στο ήθος του αντιπάλου, που γνωρίζουμε όλοι ότι την όλη διαδικασία με τις φευδείς ειδήσεις για τα mail της Clinton, αν εμπλέκεται το FBI, αν εμπλέκεται ο Πούτιν, αν εμπλέκεται τελικά διάφορα πολιτικά πρόσωπα. Και ενάντια στην αξιοπιστία των μέσων, αυτό ήταν επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο των ψευδών ειδήσεων. Οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιήθηκαν από τη ρητορική του Τραμπ κυρίως για να αποδομήσουν την αξιοπιστία των μέσων. Γιατί συζητάμε πάλι, και κλείνω με αυτό, για τον γραμματισμό στα μέσα. Όταν μιλάμε για γραμματισμό στα μέσα, μιλάμε για έναν τρόπο με τον οποίο να μπορούμε να διαχειριστούμε και να έχουμε μια πιο ορθή, αν θέλετε, μια πιο αμεροληπτική, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κειμενικότητα, καθώς έχει να κάνει με την πρόσληψη της πραγματικότητας από τις αισθήσεις μας, που είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για αμεροληψία. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς παράγεται ένα μήνυμα υπό όρους αμεροληψίας και όχι μόνο αναγνώρισης των μεροληψιών. Ο γραμματισμός στα μέσα, λοιπόν, δεν είναι, είναι ένα εργαλείο, δεν είναι πανάκια, όπως είπαμε και στον αρχικό χαιρετισμό. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι γραμματιζούμενος στα μέσα, ότι πάντοτε θα έχει μια καλή πρακτική. Είμαι βέβαιος ότι αν ο Χίτλερ ζούσε σήμερα, θα ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος με την προπαγάνδα που είχε καταστρώσει όλα αυτά τα χρόνια, να βλέπει σήμερα πόσο ωραία μπορεί να έχει μια τεράστια διάχυση και πόσα εργαλεία θα μπορούσε να έχει για να περάσει τις δικές του απόψεις. Το ζήτημα δεν είναι, λοιπόν, η απλή αποδόμηση ενός μηνύματος, αλλά ουσιαστικά η δημιουργία αξιόπιστου μηνύματος. Καθώς όλοι είμαστε στο Facebook, όλοι μπορούμε να ανοίξουμε ένα blog, όλοι έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσια γραφή, ο γραμματισμός στα μέσα έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορούμε να εκπαιδευτούμε στο το μήνυμά μας να είναι ουσιαστικά αξιόπιστο. Και φτάνοντας και σε αυτό που ο κύριος Πλειός μίλησε τελείωσα, citizen journalism, εάν υφίσταται τέτοιος όρος ή όχι, κατά πόσο δηλαδή ένας πολίτης μπορεί να είναι δημοσιογράφος ή αν θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει περάσει από μια σχολή, να έχει κάποια πιστοποίηση, κάτι είναι μαχητό και αυτό ενδεχομένως. Μπορώ να φανταστώ έναν πολίτη ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε μια συγκέντρωση βίαιη και τραβάει ένα βίντεο και παράλληλα κάνει ένα σχολιασμό, ενδεχομένως πιο αμερόληπτο από κάποιον δημοσιογράφο, ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί καθεστωτικός ή αντικαθεστωτικός, όπως θέλετε, και να περάσει μια δική του γραμμή στην εφημερίδα, η οποία πάλι είναι ταγμένη σε κάποιο ιδεολογικό ή κομματικό σχηματισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.